Πρόσφατα το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης έψαχνε ένα νέο όπλο για να αντικαταστήσει το επιτυχημένο RPK-74 ελαφρύ πολυβόλο. Οι απαιτήσεις περιλάμβαναν ένα ελαφρύ πολυβόλο με υψηλή ταχυβολία. Για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, η Kalashnikov Konsen ανέπτυξε το νέο RPL-20. Το όπλο αποτελεί νέο σχεδιασμό και όχι μια έκδοση άλλου όπλου της Kalashnikov. Στην πραγματικότητα, είναι το πρώτο ρωσικής κατασκευής ελαφρύ πολυβόλο, το οποίο δέχεται γεμιστή ραζόνη από τη δεκαετία του 60 και μετά, όταν το RPD αποσύρθηκε. Ένα λειτουργικό πρωτότυπο του RPL-20 παρατηρήθηκε το 2020. Τότε όμως το όπλο ήταν ακόμα υπό ανάπτυξη. Η ανάπτυξή του δεν σκοπεύεται να τελειώσει νωρίτερα από το 2022 ή το 2023. Σε θέμα σχεδιασμού, το ελαφρύ πολυβόλο μοιάζει με το πολυβόλο γενικής χρήσης PKM ή Pechenegg. Ωστόσο, ρίχνει τις λιγότερο ισχυρές 5,45x39 σφαίρες. Παρά την ογκώδης εμφάνισή του, το RPL-20 ζυγίζει το ίδιο με ένα RPK-74. Το πολυβόλο διαθέτει σχεδιασμό με γρήγορα αποσπάσιμες κάνες. Η κάνη μπορεί γρήγορα να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί. Είναι διαθέσιμα διαφορετικά μεγέθη κανών και ως συνήθως το μικρότερο μέγεθος προτιμάται από ειδικές δυναμείς. Η λειτουργία πυρός είναι αμφιδέξια και υπάρχουν λειτουργίες ασφαλής και πλήρως αυτόματοι. Το όπλο δέχεται γεμιστή ραζόνη 100 σφαιρών. Σε αντίθεση με κάποια μοντέρνα ελαφριά πολυβόλα, το RPL-20 δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει γεμιστήρα στη Φεκίων εφόδου. Υπάρχει και μια πλήρη σχάρα τύπου πικατίνη στο πάνω μέρος του όπλου, η οποία επιτρέπει το RPL-20 να δεχθεί αρκετά διαφορετικά σκοπευτρά. Διαθέσιμη είναι και σιδερένιοι στόχοι. Το όπλο έρχεται και δίποδο, το οποίο μπορεί να διπλωθεί και να ρυθμιστεί σε μέγεθος. Η πισωλαβή και αυτή μπορεί να ρυθμιστεί σε θέμα μήκους, αλλά και να διπλωθεί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.